In today's video θα πάμε πάμε πάλι. Στο σημερινό βίντεο we're going to τα έχω μπερδέψει. Έχω το ελληνικό κανάλι, έχω το Shenanigans. Το ένα είναι στα ελληνικά, το άλλο είναι στα αγγλικά. Κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να είναι όλα σε ένα κανάλι και βασικά όλα να είναι σε μία γλώσσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε πρέπει να πάρω μια απόφαση. Θα ρίξω κέρμα, το αποφάσισα. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω το τυχερό μου νόμισμα, το οποίο είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Το έχω κρατήσει από τότε και το έχω πάντα μέσα στην τσάντα, απλά γιατί πιστεύω ότι μου φέρνει τύχη. Βέβαια, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάτι σου φέρνει τύχη? Μπορεί η ζωή σου να μην γίνεται απαραίτητα καλύτερη, αλλά μπορεί να μην γίνεται και χειρότερη. Οπότε και αυτό είναι τύχη. Anyway, λοιπόν, heads, το κεφάλι της Βασίλισσας. Αν έρθει Βασίλισσα, το κανάλι θα στοιχίσει στα αγγλικά. Αν έρθει από πίσω πλευρά, tails, το κανάλι θα συνεχίσει στα ελληνικά. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε. Έχω αγωνία. Ωχ, φύγετε, δεν είναι φαγητό. Και έχουμε, είναι heads, είναι η Βασίλισσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από το επόμενο βίντεο θα είναι στα αγγλικά. Επίσης σημαίνει ότι τα υπόλοιπα Shenanigans βίντεο που έχουμε τραβήξει, που έχουμε κάποιες πολύ ωραίες εμπειρίες που ζήσαμε με το Στέλιο, θα ανέβουν και αυτά τα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Οπότε όλα τα βίντεο θα ανεβαίνουν πλέον εδώ. Η διαφορά θα είναι ότι θα είναι στα αγγλικά. Και αφού μιλάμε για αγγλικά, το οποίο την απόφαση μας την έδωσε η Βασίλισσα της Αγγλίας, δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι αλλού από την πρωτεύουσα της Αγγλίας, στο Λονδίνο, και να βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από το παλάτι του Buckingham. Αυτό εδώ το σπιτάκι είναι που έμενε η Βασίλισσα. Στο παλάτι του Buckingham, λοιπόν, όταν πρώτο ήρθα στο Λονδίνο, δούλεψα εκεί μέσα στις πρώτες 7 μέρες που ήμουν εδώ. Οπότε ήρθα και το είδα σαν τουρίστα την πρώτη μέρα, δεύτερη, και μετά από μια εβδομάδα δούλευα μέσα και κάναμε το hospitality για ένα event της βασιλικής οικογένειας. Ήταν για ένα event φιλανθρωπικού χαρακτήρα και από τότε δούλεψα πάρα πολλές φορές εκεί μέσα. Ξέρω σχεδόν κάθε σπιθαμία αυτού του κτηρίου, κάθε δωμάτιο, από αυτά τουλάχιστον που μας αφήνανε εμάς να χρησιμοποιήσουμε και να μπούμε. Και τράβηξα κάποιες φωτογραφίες τότε από μέσα. Κάπως έτσι είναι το Buckingham μέσα. Στη ζούλα λίγο τη τράβηξα. Ναι, αυτό είναι το Buckingham μέσα. Αλλά είχα περάσει πάρα πολλές ώρες, θυμάμαι, εκεί μέσα. Πάρα πολλές ώρες είχα περάσει μέσα σε αυτό το παλατάκι. Παλατάρα. Μυρίζει σκόρδο. Αυτή τη στιγμή κάποιος δίπλα μου έχει φάει πάρα πολύ σκόρδο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που έχετε στηρίξει αυτό το κανάλι από την αρχή μέχρι σήμερα. Και ακόμα και τώρα, ό,τι ανεβάσω και βλακία ανεβάσω, θα υπάρχουν άτομα που θα δουν το βίντεο, θα μου στείλουν ένα μήνυμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά οι ανακοινώσεις δεν έχουν τελειώσει σήμερα. Δεν είναι μόνο ότι τα επόμενα βίντεο θα είναι στα αγγλικά. Έχω μια ακόμα μεγαλύτερη ανακοίνωση να σας κάνω. Μια ανακοίνωση που ξέρω ότι την περιμένετε καιρό, μου τη ζητάτε στα σχόλια. Ο κάθε subscriber αυτού του καναλιού είναι αυτό που περιμένει. Μπορεί να έχετε καταλάβει κάτι, αλλά αυτή την ανακοίνωση επίσημα δεν θα σας την κάνω εδώ. Θα σας την κάνω σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος, αφού είναι και ιδιαίτερη ανακοίνωση. Και πάμε τώρα εκεί. Περιμένεις το φανάρι. Είναι φυσιολογικό αυτό να περνάνε έτσι. Με τη στολή. Χωρίς βηματισμό. Απλά περπατάει. Πάει σαν να πηγαίνει στη δουλειά του. Ντύθηκε για να πάει στη δουλειά του. Με αυτά τα ρούχα. Και περιμένει το φανάρι να περάσει. Οι τσολιάδες μας δεν τα κάνουν αυτά. Δεν περνάνε έτσι. Α, είναι. Ακόμα πάει. Απίστευτο.
Και σε αυτό το σημείο θα σας μιλήσω για το sponsor του σημερινού βίντεο, που δεν είναι άλλος από την Epidemic Sound, η οποία είναι η εταιρεία που έχει υποστηρίξει το κανάλι μου περισσότερο από κάθε άλλη εταιρεία και σίγουρα είναι ένας λόγος που έχω καταφέρει να κάνω τόσα βίντεο και να το προχωρήσω και να φτάσει μέχρι εδώ, να κάνω το επόμενο βήμα στο κανάλι μου που θα είναι στα αγγλικά. Η Epidemic Sound λοιπόν είναι η καλύτερη για μένα εταιρεία. Και όχι επειδή είναι sponsor το βίντεο, αλλά πραγματικά αυτή χρησιμοποιούσα και πριν και γι' αυτό και άρχισα να sponsor αυτά τα βίντεο, γιατί χρησιμοποιούσα ήδη τη μουσική της Epidemic Sound. Σε κάθε βίντεο μου χρησιμοποιώ μουσική και sound effects από την Epidemic Sound. Μπορείτε να κατεβάσετε και το app στο κινητό σας, στο οποίο θα ακούσετε την τεράστια λίστα από μουσική που έχει για να ντύσετε τα βίντεο σας. Πατήστε το link τώρα κάτω στο description για να πάρετε 30 μέρες δωρεάν να τη δοκιμάσετε στα βίντεο σας και πιστέψτε με ότι η μουσική της Epidemic Sound θα ανεβάσει επίπεδο τα βίντεο σας. Και θα σταματήσετε να σπαταλάτε άπειρο χρόνο για να ζητήσετε μουσική από εδώ, από εκεί, να έχετε τα copyrights, να είναι free μουσική. Οπότε η Epidemic Sound θα σας λύσει τα χέρια σε αυτό. Εγώ συνεχίζω το βίντεο. Φύγαμε για Oxford Circus και το θρυλικό Starbucks που βρίσκεται εκεί. Και γιατί είναι θρυλικό, θα σας πω αμέσως γιατί είναι θρυλικό Starbucks. Ιστορικό για μένα. Γίνεται ένας χαμός από κόσμος σε αυτή την είσοδο. Δεν ξέρω γιατί. So what's happened with all those others? Για κάποιο λόγο στο Λονδίνο βιάζεσαι χωρίς το θέλεις. Εγώ σήμερα μόνο το βίντεο έχω να κάνω, γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν έχω κανένα λόγο να βιάζομαι. Πού πάμε? Oxford. Μόλις το χάσαμε. Ναι. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι για κάποιο λόγο στο Λονδίνο πάντα βιάζεσαι. Επειδή όλοι τρέχουν γύρω σου, σου δημιουργούν και σε ένα αυτό το συνέστημα που θέλεις να βιαστείς, να τρέξεις, να προλάβεις. Αυτό είναι το κακό των μεγάλων πόλεων. Αλλά ωστόσο, εμένα μου έχει λείψει το Λονδίνο και μου έχουν λείψει πολλά σημεία του Λονδίνου. Ένα από αυτά είναι αυτό που πάμε τώρα. Walthamstow, έμενα εκεί που πάει το τέρμα. Φτάσαμε Oxford Circus και πάμε προς, πάμε δεξιά πάμε. Λοιπόν, στην Maddox Street, σε αυτή την οδό, βρίσκεται ένα Starbucks. Το οποίο Starbucks είναι εκείνο το οποίο είχα κάνει τη σκηνή από το πρώτο μου βίντεο. Έχει κλείσει. Δεν το πιστεύω. Έκλεισε το Starbucks αυτό που είχαμε κάνει τη σκηνή. Τέλος πάντων, εδώ... κάπου εδώ μπροστά έχει γίνει αυτή η σκηνή. Εκεί έχει και τα καγκελάκια, τα βλέπω ακόμα στην άκρη. Τα καγκελάκια αυτά που είχε απ' έξω. Τι είχα κάνει λοιπόν, είχα στήσει την κάμερα με το τίποτα έξω από τα Starbucks. Κάπου εδώ την είχα στήσει, στο πεζοδρόμιο. Και είχα μπει μέσα, μόνος μου ήμουνα και τράβαγα τη σκηνή ότι έπινα καφέ. Μετά από λίγο ήρθε ο φίλος μου ο Δημήτρης να με συναντήσει. Ο Δημήτρης λοιπόν του ήρθε να με βοηθήσει. Ήθελε μόλις είδε την κάμερα, ήθελε να με βοηθήσει στο γύρισμα. Και τι έκανε, έπιανε το τρίποδο και το σήκωνε έτσι. Και τράβαγε όπου ήθελε, δεν ξέρω τι έκανε. Ρε αγόρι μου, έκανα ένα πάρα πολύ καλό τέτοιο. Σε παρακαλώ, μην το κουνάς, πρώτα απ' όλα γιατί το βρίσκω. Μην το κουνάς. Δες τι τράβηξα. Και μου χάλαγε όλα τα πλάνα ο Δημήτρης. Εδώ λοιπόν ήταν μια μέρα ακριβώς πριν από 5 χρόνια. Πολύ κρύο. Χιόνισε πάρα πολύ εκείνη τη μέρα στο Λονδίνο. Είχε στρώσει ακόμα και το κέντρο, που είναι πολύ σπάνιο αυτό. Σήμερα επίσης έχει πολύ κρύο, δεν χιονίζει, αλλά έχει τρομερή παγωνιά. Οπότε 5 χρόνια πριν είχα γυρίσει εδώ μια σκηνή για το πρώτο μου βίντεο που θα έβγα, θα πήγαινα Αμερική. Ήταν τελευταία σκηνή του βίντεο πριν ξεκινήσει η τεράστια περιπέτειά μου στην Αμερική. Και αφού λοιπόν μιλάω για Αμερική, ναι, όπως ίσως έχετε καταλάβει οι πιο πιστοί subscribers,
ετοιμάζομαι να κάνω ένα δεύτερο γύρο στην Αμερική και να κάνω τα βίντεο που εδώ και πολύ καιρό έχω ετοιμάσει να κάνω με πάρα πολύ όρεξη. Οπότε σε λίγο καιρό από τώρα ετοιμάζομαι για να φύγω και να πάω σε μια χώρα στην οποία νιώθω τέλεια για να δημιουργώ, νιώθω τέλεια για να κάνω βίντεο. Εκεί ξεκίνησα τα βίντεό μου και είναι η χώρα που μου δίνει τεράστια ενέργεια με το που πατάω το πόδι μου εκεί. Για να σας είμαι ειλικρινής, νιώθω σαν να είμαι σούπερ ήρωας μόλις πατάω το πόδι μου στην Αμερική. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, αν το έχετε νιώσει σε κάποια πόλη, σε κάποια χώρα. Εγώ πάντως εκεί νιώθω ότι μπορώ να δώσω το 100% μου σε αυτά που μου αρέσει να κάνω και είναι αυτά τα βίντεο που φτάνουν στα μάτια σας και τα βλέπετε από το YouTube. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση για αυτό το βίντεο και το βίντεο κάπου εδώ πρέπει να κλείσει, γιατί σε λίγες ώρες από τώρα πρέπει να είναι έτοιμο να έχει γίνει το editing. Το πρωί πρέπει να είναι έτοιμο να το δώσω σύλλογο στην Epidemic Sound, γιατί μου το έχει ζητήσει. Η deadline είναι αύριο. Σας πατήστε το link κάτω στο description να πάρετε 30 μέρες δωρεάν και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο στα αγγλικά και σύντομα στην Αμερική. Ελπίζω να you speak English. I speak very best. Adios. Τσιρκώ με ερώτηση. Είσαι έτοιμος? Ποια είναι η γνώμη σου για τη νέα περιπέτεια του Βασίλη? Μεγάλη π***α. Η οποία, εντάξει, τη ζηλεύω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Έτσι στα άκρα. Πιστεύεις ότι θα έχει κάποια επιτυχία αυτό ή πιστεύεις ότι θα μείνει άστεγος δρόμος? Άστεγος ή επιτυχία? Δεν θα μπορούσα να πω τη λέξη είμαι σίγουρος ότι θα μείνει στους δρόμους. Αλλά υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να μείνει στους δρόμους. Άμα σε πάρει τηλέφωνο και σου πει είμαι στα παγκάκια του Λος Άντζελες και κοιμάμαι στο δρόμο και θέλω τα εισιτήρια να γυρίσω πίσω, θα τα στείλεις? Θα του πω, θα το απαντήσω σύμφωνα με την προσωπικότητά του. Ζήσε την περιπέτεια, γι' αυτό πήγες, για να ζεις τα άκρα. Ένα μακλέρι θα το πάρεις? Εντάξει, το μακλέρι θα κολλήσω. Μπροστά στα εισιτήρια επιστροφή, στείλ το μακλέρι.